Para mí la fotografía, vos tenés el sografo, Katy. ¿Qué está hablando de los gatos? Πνευματικό κέντρο ποταμού, έκθεση παιδικού βιβλίου από τον πολύ γνωστό και φίλο μας εδώ και πολλά χρόνια επισκέπτεται τα Κύθρα, τον Γκόρκι Πολ. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θέλω να πούμε λίγα λόγια για εσάς. Είστε στα Κύθρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Από την πρώτη φορά ήμουν εδώ 1976. Εγώ σας θυμάμαι από μικρό παιδί. Ναι. Που κάναμε και παρέα στα Λουζιάνικα. Ναι. Ασχολείστε με τη ζωγραφική, με τα παιδικά βιβλία. Θα μας τα πείτε εσείς τι ακριβώς κάνετε. Εδώ βλέπουμε υπέροχα παιδικά βιβλία. Εικονογραφημένα, σχεδιασμένα από εσάς, έτσι. Ναι, είμαι εικονογράφος. Ναι. Και αυτά τα βιβλία είναι, αυτή η έκθεση είναι 25 χρόνια. 25 χρόνια. Ναι, και πήρα δύο εικονογράφεις από κάθε βιβλίο, δηλαδή έκανα 13 βιβλία σε 25 χρόνια. Δεν είναι μόνο το «Η Winnie η Μάγισσα», έκανα πολλά άλλα βιβλία, αλλά «Η Winnie η Μάγισσα» είναι το πιο γνωστό βιβλίο για μένα. Είναι σε 30 γλώσσες. Σε 30 γλώσσες. Και πούλησε, δεν θυμάμαι τώρα, είναι 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια βιβλία. Δηλαδή η Winnie είναι η σύνταξη μου. σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι, παντού. Παντού, ναι. Mm-hmm. Και το πρώτο Winnie το έκανα εδώ, στο Λουζιάνικα. Στα Λουζιάνικα. Το πρώτο βιβλίο εδώ. Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και δεν τον όρισα τότε ότι θα είναι τόσο πολύ popular, τα παιδιά είναι, θα πουλήσουμε τόσο πολλά, θα γίνει σε 30 γλώσσες. Ναι. Και το λάθος που έκανα, στην Γαλλία λένε πελαγί, στη Αρμενία ζήλι, στη Ολλανδία χέσι, είναι λάθος. Πρέπει να είναι Winnie. Και τώρα, όταν πάρουμε καινούρια γλώσσα, είναι Winnie. Η Winnie η μάγισσα. Ελπίζω, γιατί τώρα ψάχνουμε ένα καινούριο εκδότικος ήχος. Ήταν στα ελληνικά, αλλά δυστυχώς με το κρίσις το εκδότικος ήχος εδώ το έκλεισα. Λόγω κρίσης. Ναι. Μακάρι να γίνει και στα ελληνικά, θα είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Και ελπίζω, γιατί η Winnie είναι από εδώ. Είναι από Αλουζιάνικα, είναι από Κύθρα. Εδώ γεννήθηκε. Ναι, αυτό είναι, εκεί γεννήθηκε. Αλουζιάνικα γεννήθηκε. Αλουζιάνικα. Τι άλλο, και η καταγωγή σας από πού είναι? Εγώ είμαι από την Νότια Αφρική, αλλά γεννήθηκα στη Ζιμπάμπουη και πήγα στο σχολείο και πανεπιστήμιο στο Νότια Αφρική. Μάλιστα. Δούλεψα εκεί και έχει κάτι πολέμο στη Νότια Αφρική με Αγγόλα, όλα αυτά. Και πήγα στο Αγγόλα, ήμουν στο στρατιωτικό. Μάλιστα. Λίγο δύσκολο μέρες ήταν. Και μετά αυτό ήμουν στο ζούγκλα για 6 μήνες και έφυγα. Και πήγαμε στην Ευρώπη και ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μετά, τώρα μένω στο Oxford, στην Αγγλία. Αλλά έρχεστε τα καλοκαίρια στα Κύθρα πάρα πολλά χρόνια. Είμαι εδώ μόνο για το καλοκαίρι, αλλά λίγο περισσότερα, γιατί τα παιδιά μας τελώσανε με το σχολείο, πανεπιστήμιο, και τώρα η γυναίκα μου, Σούζη, και εγώ είμαστε ελεύθεροι. Πόσο θα διαρκέσει η έκθεση εδώ στο ποταμό? Είναι μόνο για 3 μέρες εδώ στο ποταμό. Ήταν στο Follow Your Art, κάτω στο Καψάλι, για μία εβδομάδα. Και σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι λίγο πιο κοντά στο Αλουζιάνικα. Και καλά, Καψάλι, όπως αν είσαι σε ρηγό της εκδήλωσης, Καψάλι είναι μέσα. Κανένας πάει μέσα. Έρχεται ο κόσμος. Αρκετά καλά. Αλλά Παρασκευή ήταν δύσκολο, γιατί έχει κάτι τζούντο στην πλατεία. Καράτε, και πού θα πάμε, τζούντο ή έκθεση των κορκυπών. Τζούντο. Σωστό. Αλλά ναι, είναι και πρέπει να περάσει από...
Αν θέλεις, μπορείς να πας στο Google, στο ίντερνετ, μπορείς να δούνε, να δείτε όλα τα βιβλία μου. Τη δουλειά σας όλα αυτά. Ναι, είναι. Βάζει κόκκι, πόλ και... Πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να γίνει ένα βιβλίο. Ναι, είναι λυπημένο, λένε. Πείτε μας τις δυσκολίες, χρειάζεται πολύ καιρό σίγουρα. Ναι, είναι. Με το χέρι, έτσι. Ναι, ναι, με το... κοιτάξτε να δεις, αυτό... Πού, θα πάρω ένα πολύ δύσκολο. Αυτό θέλει 5 μέρες. Βέβαια. 5 μέρες για ένα που λέμε 2 σελίδες. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Δίπλα αλλά σελίδες. Είναι υπέροχα, πραγματικά. Ναι, πανέμορφα, ναι. Ωραίες φωτογραφίες. Είναι για ηλικίες παιδιών. Ναι. Τι ηλικίες. Τι ηλικίες. Μπορούν να το διαβάσουν. Από 4 μέχρι 80. Όλες οι ηλικίες. Ακριβώς. Ναι. Και είναι με ακουαρέλα και μελάνι. Μαύρα και πώς λένε, pencil crayons που λέμε, είναι μολύβι, αλλά πώς λένε αυτό. Αλλά κανονικά είναι με ακουαρέλα. Μάλιστα. Και το μυστικό με ακουαρέλα είναι καθαρό νερό. Ναι. Αυτό ναι. Είναι. Αν το νερό σας είναι καθαρό, τα χρώματα φαίνεται πολύ καλά. Ναι, σωστό. Πάρα πολύ ωραία βιβλία. Ναι. Υπέροχες εικόνες και χρώματα. Και χρώματα, ναι. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και να σας βλέπουμε κάθε χρόνο στο νησί μας. Ελπίζω. Θα κάνουμε έκθεση εδώ κάθε χρόνια. Θα δούμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ για τη μικρή συζήτηση που είχαμε.